Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζήμα γύρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Παραδόθηκε το μεσημέρι η σύραγγα της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό. Την Μεγάλη Πέμπτη θα έχει παραδοθεί το 95% του έργου. 5 σημεία θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα. Στην κυκλοφορία δόθηκε λίγο μετά τις 4 σήμερα το απόγευμα η μεγάλη σύραγγα της Παναγοπούλας μήκους περίπου 4 χιλιόμετρων στο έργο της Ολυμπίας Οδού. Πρόκειται για ένα συνολικό τμήμα που παραδίδεται 10 χιλιόμετρων εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην κατεύθυνση προς την Αθήνα. Να σημειωθεί πως οι δύο μικρότερες σύραγγες είναι μήκους 550 μέτρων η κάθε μία, ενώ η τμηματική παράδοση γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται και στο βόρειο κλάδο, στο ρεύμα προς Πάτρα και να δοθεί στην κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες. Σήμερα παραδόθηκε και το μεγαλύτερο κομμάτι της καθόδου των παραγλάφιων οδών, από την Πατρών Κλάους μέχρι την Ακωτηρίου. Μένει μόνο η έξοδος προς παραλία Πατρών. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα το τμήμα καθόδου των παραγλάφιων αρτηρίων μεταξύ της Πατρών Κλάους και της οδού Ακρωτηρίου μετά από πολλά χρόνια. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές αρτηρίες που συνδέει το νέο λιμάνι της Πάτρας με την περιμετρική της πόλης. Θα δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα το έργο της σύνδεσης της ευρείας παράκαμψης Πατρών με το λιμάνι, δηλαδή οι παραγλάφικες αρτηρίες. Θα λειτουργούν η δεξιά να ανεβαίνει με πλάτη στο λιμάνι προς την περιμετρική και η αριστερή να κατεβαίνει προς το λιμάνι. Παρακαλούμε πολύ τους οδηγούς και τους πεζούς να σέβονται και τη φωτεινή σηματοδότηση και φυσικά τη σήμανση, όχι παραβία στο stop φυσικά και τήρηση του ορίου ταχύτητος. Κύριος, μετά από πάρα πολλά χρόνια την έχουμε γλιτώσει πολλές φορές να τρακάρουμε εδώ. Ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Η ανακοίνωση παράδοσης του τμήματος έγινε χθες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων πως με την παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος, η παραγλάφικη αρτηρία βορείως του ποταμού Χλάφκου θα λειτουργεί αποκλειστικά ως κάθοδος προς το νέο λιμάνι Πατρών, ενώ η παραγλάφικη αρτηρία νοτίως του Χλάφκου θα λειτουργεί στο σύνολό της αποκλειστικά ως άνοδος προς την ευρεία παράκαμψη Πατρών και θα πάυσει η υφιστά. Μένει σε αυτήν αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων. Οι οδηγοί πάντα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Πάντα. Αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, μια και τα φανάρια θα γίνουν αυτά και ο δρόμος και θα κατεβαίνουν και βαριά οχήματα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί κατοικούν και κάτοικοι εκεί πέρα, όπως βλέπετε. Και αυτό θέλω να πω. Επιτέλους. Επιτέλους. Από εδώ γινόταν χαμός. Μία λωρίδα να κατεύθυνση και υπήρχε πρόβλημα. Ναι, όταν θα γίνει η ώρα της εκτροπής, θα είναι και η τροχιά που θα μας υποστηρίζει και με το προσωπικό θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να γίνει αντιληπτή η υλοποίηση της σήμανσης για να έρχεται ελεύθερα κάποιος από την παράκαμψη, από τη μεγάλη περιμετρική, να κατέβει κάτω στο λιμάνι. Οι εργαζόμενοι του τμήματος κατασκευής έργων πραγματοποιούν ελέγχους ώστε σήμερα να τεθούν σε λειτουργία και οι φωτεινοί σηματοδότες στο σύνολό τους. Ασφαλώς, ναι, θα υπάρξει ένα μισή ώρα των δοκιμών και μετά θα δοθεί κανονικά η φωτεινή σηματοδότηση. Σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Βότση με δύο τραυματίες. Βγήκε να δούμε. Η νεαρή οδηγός στο γεωταχή κατέβαινε την οδό Βότση και δεν σταμάτησε στο στόπ. Πέρασε στην Κανακάλη και έφτασε μάλιστα μέχρι το άκρο της οδού. Η σύγκρουση με το δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ήταν σφόδρη. Το μηχανάκι πετάχτηκε πάνω σε κάδο απορριμμάτων. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι, η γυναίκα όμως αιμορραγούσε στο πρόσωπο. Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση.
Έντρομοι έμποροι βγήκαν έξω από τα καταστήματά τους. Στο σημείο έσπευσε για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το πλήρωμα παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία καθόταν για αρκετή ώρα κάτω στο δόστρωμα. Δεν μπορούσε καν να σηκωθεί. Καραβίασα το φύγιο, το παιδιά εκεί. Και γίνονται αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Και έχουμε τραυματιά. Δυστυχώς. Σοκάρει ο βιασμός ανήλικης από τον ίδιο το θείο της. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, ο δράστης φέρεται να την άρκωσε και να την βίασε. Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές καλούνται να διελευκάνουν την υπόθεση βιασμού ανήλικης που καταγγέλθηκε χθες στην εισαγγελία Μαλιάδας από το θύμα της οικογένειάς της και τον δικηγόρο τους. Τα όσα καταγγέλλονται στη μήνυση είναι σοκαριστικά, καθώς η κοπέλα ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον ίδιο της το θείο και πλέον κυοφορεί και το παιδί του, αποτέλεσμα του βιασμού. Χθες η κοπέλα, η οποία ενηλικιώθηκε πρόσφατα, μετέβη στην εισαγγελία Μαλιάδας μαζί με τους γονείς και τον δικηγόρο Δημήτρη Καραγιάννη και υπέβαλαν μήνυση για βιασμό ανηλίκου δια του εξαναγκασμού του με αθέμητα μέσα και παρά τη θέλησή του να υποστεί εξόγαμη στην ουσία, όπου την κατάσταση ανικανότητάς του προς αντίσταση προκάλεσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος την χάνει και συγκινικό πρόσωπο για τη παροχή στο θύμα άγνωστης αναισθητικής ουσίας και της ένεκα αυτής περιαγωγής του σε προσωρινή αναισθησία. 52χρονος δάσκαλος από την Εγλυκάδα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός χθες μέσα στο αυτοκίνητό του, στην προβλήτα του Ρίου. Αύριο η κηδεία του 52χρονου Γιώργου Φάκου. Θλίψη στην περιοχή της Εγλυκάδας από τον ευθύδιο θάνατο του εκπαιδευτικού Γιώργου Φάκου, ο οποίος έσβησε σε ηλικία 52 ετών από ανακοπή. Διέμενε στην Εγλυκάδα και εργαζόταν στο 41ο Δημοτικό Σχολείο. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη μέσα στο αυτοκίνητό του στην Ανατολική Προβλήδα στο Ρίο. Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο στις 11.30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στην Εγλυκάδα. Αγαπημένος, καταπληκτικός άνθρωπος, πάντα γελαστός και αγαπημένος όλων των παιδιών. Γιατί Γιώργο, καλό παράδεισο φίλε, καλό ταξίδι, του έγραφαν χθες στο Facebook. Έφυγες νωρίς και μας άφησες τα γέλια σου, τις πλάκες σου και τον ατελείωτο καπνό σου. Θα μου λείψει το πείραγμα και ο ίσκιος σου, γράφει ένας άλλος φίλος του στο Facebook. Απερίφθησαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Αρτέμις Σόρα κατά του δικηγόρου Φώτη Λεπίδα, με αίτημα να μην μιλάει. Στις 5 Απριλίου ενδέχεται να εμφανιστεί η σύζυγος Σόρα στα δικαστήρια. Τώρα σάλωσε πολυκατοικία της Πάτρας στην Οδοβότση. Απειλούν με μήνυση ένικο οπαδό του Σόρα γιατί κρέμασε μεγάλη ταμπέλα των Ελλήνων Συνέλευσης έξω από το μπαλκόνι του. Στα άκρα φαίνεται ότι φτάνει η κόντρα οπαδού του Αρτέμις Σόρα με τους ενίκους πολυκατοικίας, με αφορμή μια πινακίδα της Ελλήνων Συνέλευσης που έχει αναρτήσει στο μπαλκόνι του. Ο Παναγιώτης Γκίτσης, γνωστός έμπορος της Πάτρας, στον τομέα της ζαχαροπλαστικής, είναι από τα σημαντικά στελέχη του πολιτικού φορέα του φυγόπινου Αρτέμις Σόρα και μάλιστα πρόκειται να αναλάβει την προεδρία τοπικού γραφείου της Ελλήνων Συνέλευσης στην Τριτέα. Η απόφασή του πριν λίγο καιρό να κρεμάσει στο μπαλκόνι της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Βότση πινακίδα της Ελλήνων Συνέλευσης προκάλεσε την αντίδραση ενίκων της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Μάλιστα, του έγινε σχετική καταγγελία στην αστυνομία, όπου και κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις της διαχείρισης της πολυκατοικίας, η ανάρτηση τέτοιων πινακίδων ή πανό είναι αντίθετη με το καταστατικό της πολυκατοικίας, οπότε και θα έπρεπε να αφαιρεθεί. Ο κ. Γκίτσης, παρά το γεγονός ότι φέρεται να συμφώνησε με την άποψη αυτή, εν τούτης δεν φαινόταν διατεθειμένος να αποκαθιλώσει την επίμαχη πινακίδα που βλέπετε με τον Αρτέμις Σόρα, εστιάζοντας σε άλλες περιπτώσεις που το ίδιο το καταστατικό της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την άποψή του, έχει καταστρατηγηθεί. Αρκετοί είναι οι ένικοι που αξιώνουν την απομάκρυνση της πινακίδας σε ταχύτατο χρόνο, ενώ άλλοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι για τους δικούς τους λόγους να εμπλακούν στην αντιπαράθεση αυτή. Την ίδια ώρα η πινακίδα της Ελλήνων Συνέλευσης με το πρόσωπο του Αρτέμις Σόρα να κυριαρχεί σε αυτή παραμένει αμετακίνητη, αλλά μάλλον όχι για πολύ. Συνεχίζεται ο σάλος με το αίτημα για ενδιάμεσες εκπτώσεις Σεπτέμβρη και Μάρτη.
Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά ουσιαστικά παράταση των καλοκαιρινών αλλά και χειμερινών εκτόσεων. Μεγάλος ο τόρος για την αιμονή των εμπόρων και επαγγελματοβιοτεχνών για ενδιάμεσες εκπτώσεις τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Το περίεργο είναι πάντως ότι οι ίδιοι άνθρωποι που το 2013 ζητούσαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο να μην υπογράψει για δύο Κυριακές, τώρα του ζητούν να υπογράψει για άνοιγμα δύο Κυριακών, Σεπτέμβριο και Μάρτιο. Όλο αυτό το γαϊτανάκι με τις δηλώσεις και τις κατηγόριες, εμένα προσωπικά τουλάχιστον με αφήνουν αν όχι εξοργισμένοι, τουλάχιστον αδιάφοροι. Αυτή τη στιγμή όλη η αγορά ζει ένα πολύ γερό πατατράκ. Είναι θέμα επιβίωσης πια και όχι το να καταλογίζουμε ευθύνες ο ένας τον άλλον για το αν θα τηρηθεί ή δεν θα τηρηθεί ένας νόμος ο οποίος εξ αρχής μας έβρισκε αντίθετους. Σας θυμίζω ότι το 2013 έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και κατεβήκαμε όλοι κάτω οι έμποροι, σχεδόν όλοι, τέλος πάντων όσοι μπορούσαμε να έχουμε ενεργή παρουσία σε αυτό το πράγμα και διεκδικήσαμε με έναν τρόπο πρωτότυπο. Να μην ανοίγουμε τις Κυριακές και να μην επιμηκυνθούν οι εκπτώσεις, γιατί έτσι εκφυλίζεται και η έννοια των πραγματικών εκπτώσεων. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως το πλευρό του Αντιπεριφερειάρχη είναι και οι εμποροϋπάλληλοι. Ένα ακόμη περίεργο είναι το ότι με την συγκεκριμένη πρότασή τους οι έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες δεν ζητούν ουσιαστικά ενδιάμεσες εκπτώσεις, αλλά παράταση των εκπτώσεων. Και αυτό γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι χειμερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται 28 Φεβρουαρίου και οι καλοκαιρινές 31 Αυγούστου. Άρα, οι εκπτώσεις από την 1η Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε άλλο παρά ενδιάμεσες είναι. Νομίζω πως αυτό το καταλαβαίνει και ο καταναλωτής. Όταν δεν θέλει να τον κοροϊδεύει κανείς, θα πρέπει και αυτός να υπερασπιστεί το θεσμό των εκπτώσεων. Οι Κυριακές είναι ημέρες της οικογένειας. Οι Κυριακές είναι ημέρες των εργαζομένων που θα πρέπει να τις περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο. Οι νόμοι βγαίνουν και οι νόμοι είναι εδώ για να τους αλλάζουμε. Για να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και με λογική και με επιχειρήματα να μπορούμε να αλλάζουμε μέσα σε νομικά πλαίσια και σε θεμητά βέβαια πάντα πλαίσια αυτά που συμβαίνουν. Άρα, αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, σας λέω πως αυτή τη στιγμή εμένα προτεραιότητά μου και θα έπρεπε όλων των εμπόρων να είναι το πώς θα ανατρέψουμε την ψυχολογία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, το πώς θα διεκδικήσουμε μια καλύτερη εμπορική μέρα και ένα αύριο για όλους μας και το πώς θα προτρέψουμε τους καταναλωτές το λίγο εισόδημα που έχει απομείνει να το καταναλώσουν προς όφελός τους την τοπική αγορά. Και περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια, ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδαίσθηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια. Έντονο παρασκήνιο στη δημοπρασία του Δήμου για τις καφετέρειες Eat, Poco Poco και Δασίλειο. Καταγγελίες και συνδρομή και της αστυνομίας. Έντονο παρασκήνιο στην διαδικασία ενοικίασης των τριών καφετεριών που ανήκουν στο Δήμο της Πάτρας και συγκεκριμένα το παλιό ΙΤ, το παλιό Πόκο Πόκο στην Ηρών Πολυτεχνείου και το Δασίλειο. Όπως είναι ήδη γνωστό, μετά από 1,5 περίπου χρόνο που παρέμενε στα αζήτητα το Δασίλειο, ένα από τα φυρέτα της Πάτρας ενοικιάστηκε στη δημοπρασία που είχε προκηρύξει ο Δήμος της Πάτρας για το δημοτικό περίπτερο. Η τιμή του ενοικίου τελικά έκλεισε στα 1.630 ευρώ, καθώς είχε μειωθεί από την αρχική τιμή των 2.500 ευρώ. Το κατάστημα ενοικίασε ο επιχειρηματίας Νίκος Τζιβιέρης, που διατηρεί το καφέ Loft by Vus στην οδό Γιώργο Κωστοπούλου, αλλά και το ανοιχτό τύπου καφέ στην οδό Παντανάσης. Την προηγούμενη εβδομάδα ενοικιάστηκαν από το Δήμο της Πάτρας δύο ακόμη ακίνητα από τον χώρο της εστίασης και αναψυχής. Το Men Eat ενοικιάστηκε στο team του Μακάο, ενώ το Poco Poco ενοικιάστηκε στην κυρία Μανιατοπούλου, η ιδιοκτήτη του καφέ Μάγια, επίσης της Δρυγαφεραίου. Η τιμή των μισθωμάτων είναι 3.500 και 3.550 ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, σύμφωνα με καλά εξακριβωμένες πληροφορίες του κόσμου, μέχρι και η αστυνομία εκλήθη σε μία από τις τρεις περιπτώσεις, καθώς άνθρωπος της νύχτας που ενεργούσε για λογαριασμό τρίτου, θέλησε να εμπλακεί στην ιστορία, όμως βρήκε τον δάσκαλό του. Ιδιοκτήτης καφέ, που ενδιαφερόταν για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου, δεν κόλωσε στις απειλητικές προθέσεις του, κάλεσε την αστυνομία και εξιστόρισε όσα συνέβησαν. Ο άνθρωπος της νύχτας έκανε πίσω. Σε μια άλλη περίπτωση,
ακούστηκε πως γνωστός πατρινός επιχειρηματίας πήρε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ώστε να μην κονταροχτυπηθεί για το ύψος του ενοικίου με άλλον πατρινό επιχειρηματία. Κάτι που συχνά πυκνά συμβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Τα δύο προαναφερόμενα περιστατικά έχουν διαδοθεί ευρέως στην πόλη και πολλοί συζητούν τα όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο της διαδικασίας. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη, αφού μετά από καιρό κατάφερε να μισθώσει τα 3 κίνητά της και να βάλει στα ταμεία του Δήμου άλλες 100.000 ευρώ το χρόνο περίπου. Μετά τώρα τη δημοπράτηση και την ενοικίαση του δασίλειου, ο Δήμος προχωρά στη δημοπράτηση ενός ακόμα μεγάλου καφέ. Πρόκειται για το καφέ στη Μαρίνα της Πάτρας. Μετά την ενοικίαση του τουριστικού στο δασίλειο και των δύο καφέ στην Ηρών Πολυτεχνείου, ο Δήμος της Πάτρας αναζητά πλέον επιχειρηματία που θα αναλάβει το κατάστημα στη Μαρίνα. Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου αυτή την περίοδο ασχολούνται με τη σύνταξη της διακήρυξης, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την επόμενη Παρασκευή. Στην Επιτροπή θα αποφασιστούν οι όροι της δημοπρασίας και η τιμή εκκίνησης για την ενοικίαση του χώρου. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, η δημοπρασία θα γίνει μετά το Πάσχα, ώστε ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει την καφετέρια να προλάβει τη θερινή περίοδο, όσο για την τιμή εκκίνησης, για την ενοικίαση του ακινήτου, αυτή την ώρα παραμένει μυστική, αφού ακόμα δεν έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Να σημειωθεί πάντως ότι η καφετέρια της Μαρίνας παραμένει εδώ και χρόνια στα αζήτητα και ο χώρος που άλλοτε έσφιζε από ζωή, σήμερα είναι κλειστός. Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι της Αρώης. Συμμορία νεαρών σπάει αυτοκίνητα και προκαλεί ζημιές σε σπίτια. Ανάστατη είναι η κάτοικη της Αρώης για την δράση συμμορίας νεαρών στην περιοχή. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, ομάδα νεαρών από 15 ετών και άνω, σαν συμμορία κατά τα αμερικανικά πρότυπα, τρομοκρατούν τον κόσμο πετώντας πέτρες στα μπαλκόνια των περιοίκων, στα διερχόμενα αστικά λεωφορεία, σπάζοντας καθρέπτες αυτοκινήτων, πέτοντας κροτίδες και γενικά τρομοκρατώντας τον κόσμο. Όποιος μάλιστα τους κάνει παρατήρηση βρίσκει τον πελά του, αφού στοχοποιείται από τους νεαρούς με αποτέλεσμα να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους και στις τζαμαρίες της οικίας του κάθε ένα που κάνει την παρατήρηση με πέτρες σε ξύλα. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει και ζητούν την παρέμβαση της αστυνομίας αλλά και της εισαγγελίας πατρών. Ανάστατη διερχόμενη από την οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα έκανε έργο ΟΤΕ και το συνεργείο εγκατέλειψε μια τεράστια λακκούβα στην μέση του δρόμου και μάλιστα χωρίς σήμανση. Εργολάβος του ΟΤΕ έκανε το έργο και αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες άφησε στη μέση του δρόμου αυτήν την τρύπα η οποία όπως βλέπετε είναι παραλληλόγραμμη με βάθος αρκετά εκατοστά ικανά για να κάνουν τη ζημιά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ιδιαίτερα για τα δίκυκλα. Πώς προκλήθηκε η τρύπα αυτή? Ήρθε ένα συνεργείο εδώ πέρα του ΟΤΕ, το άνοιξαν και έφυγαν να γίνουν τα έργα που χρειάζονται, αλλά με κάποια, να βάλουμε κάποια προστατευτικά μπροστά, κάποια προειδοποίηση. Τι ώρα συνέβη, τι ώρα έγινε αυτό? Εφόσον ξεκίνησε να γίνει το έργο, να προχωρήσει και να γίνει. Όχι να το ανοίξουν, να αφήσουν αυτή την παγίδα και να γίνει μετά από 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί. Και ποιος νοιάζεται αν κάποιος κυκλιστής ή ποδηλάτης τραυματιστεί το βράδυ? Προφανώς κανένας. Το ελληνικό Ζαμανφού σε όλο το μεγαλείο. Οδός Αγίας Τριάδος, δρόμος μεγάλης κυκλοφορίας πριν το φανάρι των 5 δρόμων. Παρά τα τηλεφωνήματα των περίκων, κανείς δεν έχει επέμβει. Όσο για την ασυνειδησία των υπευθύνων, νομίζουμε πως είναι χαρακτήριστη. Αν όμως η πολιτεία επέβαλε τα πρόστιμα που θα έπρεπε, τότε δεν θα το ξανακάναν. Θλιβερή διάκριση για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα στοιχεία την κατατάσσουν τρίτη σε αριθμό αυτοκτονιών πανελλαδικά. Κάθε μέρα δύο άνθρωποι στην Ελλάδα κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας και τουλάχιστον ένας αυτοκτονεί. Το σοκαριστικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η αστυνομία. Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι συγκλονιστικά και για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι τρίτη περιφέρεια στη χώρα σε αριθμό αυτοκτονιών την τριετία 2013-2015, με πρώτη την Αττική και δεύτερη τη Θεσσαλονίκη. Στη Δυτική Ελλάδα, την περίοδο από το 2013 μέχρι το 2015, καταγράφηκαν 176 αυτοκτονίες.
Οι περισσότερες καταγράφηκαν στην Αττική, οι 648, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, 269. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η επικινδυνότητα αυξάνεται στις ηλικίες άνω των 41 ετών, ενώ σημειώνεται πως πολλές απόπειρες δεν καταγράφονται, καθώς οι συγγενείς πολλές φορές υπό το φόβο του κοινωνικού στιγματισμού δεν ενημερώνουν τις αρχές, ενώ και πολλά περιστατικά συχαίονται με ατυχήματα που δεν μπορούν να διαγνωστούν ως αυτοκτονίες. Σάλλος στην Πάτρα, με αθλητή ο οποίος είχε μεγάλη πέραση στις γυναίκες, αλλά τον έδιωξαν από την ομάδα λόγω συχνού σεξ. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Κόσμος. Δεν είχε αφήσει γυναίκα για γυναίκα και η ομάδα αναγκάστηκε να τον διώξει, έστω και αν ο παίκτης αυτός θεωρείται από τους πιο τυχερούς, καλοπληρωμένους και εκτός από τα παραπάνω, έμενε και σε βίλα εκτός πατρών. Οι πληροφορίες είχαν φτάσει στα γραφεία της ομάδας εδώ και καιρό, ενώ ο παίκτης, αν και είχε τις πιο καλές περγαμηνές, δεν απέδιδε τα μέγιστα στον αγώνα. Μαύρος, με τέλεια σωματική διάπλαση, όμως φαίνεται ότι ήταν καλός και στο κρεβάτι. Και το μάτι του είχε γίνει γαρίδα, με αποτέλεσμα να ρίχνει τα δίχτυα του σε πατρινές, αρκετές εκ των οποίων έπεφταν μέσα και τις φιλοξενούσε στη βίλα του στα Καμίνια. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Κόσμος συγκλονίζει. Τελικά ο παίκτης έφυγε εκτός πατρών. Λεπτομέρειες στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις. Μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκινητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεροκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.